Η αφρικανική πανόλη των χείρων δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά μόνο τους χείρους και τους αγριόχείρους. Εν τούτης, το ποσοστό θνησιμότητας των ζώων φτάνει μέχρι και το 100%. Μάλιστα, οι αρμόδιοι εφιστούν την προσοχή κυρίως των κυνηγών, καθώς ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τους άγριους χείρους, οι οποίοι μετακινούνται συνεχώς, και ενδεχομένως κάποιο ζώο προσβεβλημένο από την νόσο να εισέλθει στην χώρα μας. Από τη μεριά τους, οι εκπρόσωποι των κυνηγών διαβεβαίωσαν ότι θα συνδράμουν στις προσπάθειες πρόληψης και θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ ο κύριος Αιρέος τόνισε ότι θα γίνουν και δράσεις με δική τους πρωτοβουλία για την ενημέρωση των κατοίκων στην ορεινή περιοχή. Είναι μια νόσος η οποία ήρθε στην πόρτα μας. Πέρσι ήταν στα σύνορα της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έφτασε στα σύνορα τα δικά μας. Εύχομαι να μην περάσει τα σύνορα, να μην έρθει σε εμάς. Είναι μία νόσος η οποία δύσκολα αντιμετωπίζεται, πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Ξέρω καλά ότι, γιατί ήρθαμε σε επαφή με κτηνιατρικές υπηρεσίες, έχουμε πάρει οδηγίες από αυτούς. Οι κυνηγικές οργανώσεις, οι κυνηγοί είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα αντιμετώπισης της νόσου. Εάν χτυπηθούν κάποια ζώα, συγκεκριμένα αγριόχειροι, οι οποίοι έχουν σημάδια της νόσου, και όταν λέμε σημάδια μας έχουν πει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τι μπορεί να έχει ένα τέτοιο άρρωστο ζώο, αμέσως θα ειδοποιήσουμε την κτηνιατρική υπηρεσία για να έρθει και να αναλάβει αυτή από εκεί και πέρα το γεγονός. Εσείς έχετε ενημερώσει τα μέλη σας για τα σημάδια αυτά για να μπορούν να τα αναγνωρίσουν? Εμείς ήδη από πέρσι ξεκινήσαμε και κάναμε κάποιες ενημερωτικές εκδηλώσεις με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Ομοσπονδίας αλλά και με την κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής μας, και φέτος βρεθήκαμε 10 σύλλογοι στον νομό Εύρου και συγκεκριμένα στον Δήμο Δημοτήχου, και ένα θέμα της συγκέντρωσης αυτής ήταν και η πανόλη των χείρων, η αφρικανική πανόλη των χείρων. Πήραμε κάποιες οδηγίες και αυτές τις οδηγίες θα τις μεταφέρουμε στα μέλη μας. Μάλιστα, εδώ σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Ξάνθης αποφασίσαμε πριν την έναρξη της κυνηγητικής περιόδου του αγριόχειρου, δηλαδή πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, να ανεβούμε στο βουνό να κάνουμε κανένα δυο εκδηλώσεις εκεί πάνω, με μοναδικό θέμα την νόσο της αφρικανικής πανόλης και πώς θα αντιμετωπίσουν το γεγονός τα μέλη του συλλόγου. Αν, που εύχομαι να μην βρουν τέτοιο κρούσμα, αλλά αν θα υπάρξει τέτοιο κρούσμα, τι πρέπει να κάνουν. Η μόνη λύση είναι αμέσως να ειδοποιηθεί η κτηνιατρική της περιοχής μας. Και αυτή θα αναλάβει το κρούσμα και θα συνεχίσει τη διαδικασία. Επίσης, ο κύριος Αιρέος εφίστησε την προσοχή ως προς τον τρόπο μετάδοσης της νόσου, που μπορεί να μεταφερθεί σε απόσταση και με μηχανικά μέσα, μέσω ρουχισμού, εξοπλισμού, μέσω ζωοτροφών, ιατρογενώς, κατά τη θεραπεία νοσημάτων και κατά τις εκστρατείες εμβολιασμού σε περιοχές που ενδυμεί η νόσος, αλλά και από τα απόβλητα ζώων που έχουν μολυνθεί. Είναι μια νόσος η οποία, όπως ξέρετε καλά, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και δεν μεταδίδεται μόνο με τα αγριογούρουνα, όπως πολλοί νομίζουν, μεταδίδεται με την εισαγωγή ζωοτροφών από Βουλγαρία. Μεταδίδεται με τις τροφές χοιρινών από Βουλγαρία προς Ελλάδα. Όπως επίσης, αν ένα αγρίμι φάει ένα άρρωστο ζώο ή ένα πτώμα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το αγρίμι μπορεί να μεταφέρει την αρρώστια με τα απόβλητά του στις δικές μας περιοχές. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στον αγριόχειρο. Ναι, και ο αγριόχειρος μεταφέρει πολύ εύκολα την νόσο. Επίσης, από ό,τι μας είπε η κτηνιατρική υπηρεσία, ξέρουμε καλά ότι συνήθως μεταδίδεται στα οικόσιτα, στα οικόσιτα γουρούνια. Ευτυχώς για μας, εντός εισαγωγικών του ευτυχώς, στη βόρεια περιοχή τη δικιά μας δεν εκτρέφουν οικόσιτα γουρούνια. Ενώ σε γειτονικούς νομούς όπως είναι η Δράμα ή ο Εύρος, εκεί εκτρέφουν. Άρα το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν αυτοί θα είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς στον νομό του δικό μας. Εύχομαι όμως πουθενά στη χώρα μας να μην υπάρξει τέτοιου είδους κρούσμα και να μην μεταφερθεί αυτή η αρρώστια σε εμάς. Να σημειώσουμε τέλος ότι οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με συχνή παρουσία στην Ήπεθρο, στα ορεινά μονοπάτια και τα δάση, όπως κυνηγετικοί σύλλογοι, θηροφύλακες, δασικές υπηρεσίες, ορειβατικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης βιοτόπων,
Όμιλοι πεζοπορίας και σύλλογοι κτηνοτρόφων οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές σε ανέβρεση αριθμού νεκρών αγριόχειρων και χείρων πέραν του φυσιολογικού, καθώς και ζώων με κλινικά συμπτώματα και αλλαγή στη συμπεριφορά.